Ο κορονοϊό αρρώνει τον πλανήτη, ο οποίο όπω σταδιακά ξεκλείδωσε, έτσι και ξανακλειδώνει. Καθημερινά καταγράφονται τουλάχιστον 200.000 κρούσματα την ώρα που είναι κρυδιεθνώ. Αγγίζουν τι 553.000. No country το πέρασμα του ιού στι ΗΠΑ ασυγκράτητο. Για άλλο ένα 24ωρο η χώρα κατέγραψε 60.000 νέα κρούσματα. Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια πολίτε έχουν νοσήσει με αρκετέ πολιτείε να επιβάλλουν ξανά κλείσιμο των τοπικών οικονομιών. Σε Τέξα και Καλιφόρνια το ένα μαύρο ρεκόρ διαδέχεται το άλλο, ενώ η αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρείται στην Οκλαχώμα φαίνεται να συνδέεται με την προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλτ Τραμπ στην οποία τα μέτρα ασφαλεία ήταν ανύπαρκτα. Ο πλανήτη ωστόσο τον Χαβάτου. Αυτή τη φορά απειλεί να διακόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στα σχολεία, εάν δεν λειτουργήσουν το Σεπτέμβριο με φυσική παρουσία των μαθητών. Οι δημοκρατικοί νομίζουν ότι θα του βλάψει πολιτικά εάν τα Αμερικανικά σχολεία ανοίξουν πριν από τι εκλογέ του Νοεμβρίου, αλλά είναι σημαντικό για τα παιδιά και τι οικογένειέ του. Μπορεί να κόψω τη χρηματοδότηση εάν δεν ανοίξουν. Εξίσου ανησυχητική και η κατάσταση στην Αυστραλία, που βλέπει του αριθμού να αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Σε μια προσπάθεια να αποτραπεί ένα δεύτερο κύμα πανδημία, η Μελβούρνη τέθηκε από σήμερα σε καθεστώ αυστηρή καραντίνα. 5 εκατομμύρια πολίτε καλούνται να μείνουν απομονωμένοι στα σπίτια του για έξι εβδομάδε. No Οι όποιε μετακινήσει ελέγχονται στα σύνορα, αναπτύχθηκε αστυνομία, ενώ γυμναστήρια και κινηματογράφοι βάζουν και πάλι λουκέτο. Νυχτερινό υπερθέαμα με ντρόουν στην Νότια Κορέα, με αφορμή τον κορονοϊό. Με μια εντυπωσιακή επίδειξη στο σκοτεινό ουρανό τη Σεούλ, τα ντρόουν σχημάτισαν εικόνες και μηνύματα σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίηση των πολιτών, σχετικά με τις επιβεβλημένες πρακτικές υγιεινής.